Καλώς τον πρόεδρο. Με την παρέα. 17 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε κοντά στους σεισμοπαθείς και επισκέπτηκε περιοχές που δέχτηκαν καταστροφικό πλήγμα. Στο Αρκαλοχώρι, στο Χουμέρι και στις Μελέσσες, πληγέντες περιέγραψαν στον Αλέξη Τσίπρα το σκηνικό απόγνωσης με επίκεντρο και τα προβλήματα που εξακολουθούν να παραμένουν στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα αρκετοί να αποκλείονται από τη διαδικασία της αποζημίωσης. Δεν με βοήθεια, δεν με πίεση την κυβέρνηση. Αυτά που δίνουν, που δεν δίνουν, που σήμερα μπαίνουν, που αύριο δεν μπαίνουν. Να μην εγκαταληφθούν στην τύχη τους και να μην ερημώσουν, διότι αρκετές μέρες μετά τον σεισμό οι περισσότερες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών είναι μη κατοικήσιμες και δυστυχώς σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες διαδικασίες για τις αποζημιώσεις η γραφειοκρατία είναι ανίκητη ακόμα και αν είναι πλέον με ψηφιοποιημένη μορφή. Το μήνυμα του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση από το Αρκαλοχώρι ήταν ηχηρό, τονίζοντας πως χωρίς άλλη καθυστέρηση πρέπει να καμφθεί η γραφειοκρατία και να στηριχθούν ουσιαστικά οι πληγέντες, υπό το φόβο η περιοχή να αφαιθεί στην τύχη της και να ερημώσει. Έργησε να το κάνεις, αλλά θα σου πω και δύο-τρία άλλα. Ναι. Το κοπέλι δεν το βυζάνει, αν δεν κλαίει η μάνα. Και ο λαός θέλει μπροστάριδες με το κουδούνι να παίζει, είναι έτοιμος ο λαός. Επέλεξα να μην έρθω τις πρώτες μέρες, όπου πράγματι περάσανε σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, διότι τις πρώτες μέρες είναι λίγα τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Το κρίσιμο είναι τώρα να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να μην αφήσει την περιοχή εδώ στην τύχη της. Δύναμη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και νέα ρημοτόμηση στην περιοχή και δημιουργία νέων κατοικιών σε άλλους χώρους. Πρέπει να γίνει ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών, ενδεχομένως και νέας ρημοτόμησης στην περιοχή εδώ στο κέντρο του Αλκαλοχωρίου, με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων οικιών σε άλλους χώρους. Τι κάνουμε? Καλά είστε? Ειδική αναφορά του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς εισόδημα και με ζητούμενο να υπάρξει μέρημνα για την οικονομική τους ενίσχυση χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μέρημνα για εισόδημα έκτακτης ανάγκης για αυτούς τους ανθρώπους, εργαζόμενους και μικρούς μεσαίους επιχειρηματίες, μέχρι ότου αποκατασταθεί η κανονικότητα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε και μαθητές που ήδη με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας έχουν ζητήσει τη μέρημνα της πολιτείας, διευκρινίζοντας πως μετά από 2 χρόνια πανδημίας και τηλεκπαίδευσης καλούνται να συνεχίσουν τη μαθητική του ζωή χωρίς σπίτια και χωρίς σχολεία. Με ένα απολύτως εύλογο και αυτονόητο αίτημα. Να μην κάνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τηλεδιάσκεψη. Να μην τελειώσουν το γυμνάσιο ή το λύκειο χωρίς να έχουν κάνει μαθήματα διαζώσης και ιδίως τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε από τους δημάρχους της περιοχής και άλλους τοπικούς φορείς και κυρίως θέλησε να ακούσει πολλούς από τους σεισμοπαθείς με τη δέσμευση πως θα συμμετέχει ενεργά στον αγώνα τους για να μην ξεχαστούν. Ωράγιο και δύναμη και όλα θα γίνουν. Μετά την περιοδία, ο Αλέξης Τσίπρας προείδρευσε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη και δημάρχους. Επανέλαβε εμφατικά το χρέος της πολιτείας να στηρίξει τους πληγέντες και της αντιπολίτευσης να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση για να μην καταστούν πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο. Επανέλαβε ότι η αλλαγή στο ΦΕΠ για τις αποζημιώσεις και η επιστροφή χρημάτων από δικαιούχους είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη που δεν θα πρέπει να βάλει σε περαιτέρω περιπέτειες όσους αυτή την ώρα δοκιμάζονται. Ενώ αρχικά βάσει του νόμου θα υπήρχε αποκατάσταση στο 80% από την πλευρά της πολιτείας και κατά 20% άτοκο δάνειο για όλες τις ιδιοκτησίες, προχθές βγήκε ένα νέο ΦΕΠ που στην πραγματικότητα αναιρεί το προηγούμενο, λέγοντας ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για μία ιδιοκτησία σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι
αν κάποιος έχει ένα σπίτι αλλά και έναν επαγγελματικό χώρο στην ιδιοκτησία του που και τα δύο έχουν καταστραφεί και με βάση το προηγούμενο ΦΕΚ είχε πάρει χρηματοδότηση, τώρα τον καλούν να γυρίσει πίσω χρήματα. Αυτό νομίζω δεν το έχουν ξαναδεί. Όσο εγώ θυμάμαι, δεν το έχουμε ξαναδεί σε καταστάσεις έκτακτων φαινομένων όπου η πολιτεία σπέβδει να αποκαταστήσει, να αποζημιώσει τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες και τους επιχειρηματίες.